εκθέσει το βράδυ. Συγγνώμη, παιδιά, υπήρχε τέτοια περίπτωση στο Γιάννη να μην απαντήσει. Είχε κάνει όμως κανένα σχόλιο μέχρι τώρα. Όχι, αλλά. Μα δεν ήταν τώρα, δεν είχε πάει σε εκπομπή. Πού να βγει μόνο να πάρει ένα τηλέφωνο να πει καλησπέρα, γεια να κάνω ένα σχόλιο. Καλά, τώρα που τον καλέσανε, χύμαρο. Και πάλι όμως που τον καλέσανε γιατί μου κάνει συμπονίνη τώρα και θα έχω πρόβλημα μαζί σου. Τώρα, εσύ με το φυσικό. Δεν είπε και τίποτα. Είπε, μου κάνει εντύπωση που καταπιάνεται με τα πουλιά και γιατί καταπιανόμαστε με τα πουλιά. Τα πουλιά, ρε παιδιά. Του Twitter. Το Twitter. Το Twitter, επειδή το σχόλιο λέει έγινε στο Twitter. Ναι. Το πουλί, γιατί λέει, γιατί να καταπιάνουμε με κάποιο πουλί. Ναι. Δεν είπε μεγάλο σχόλιο. Είπε μόνο αυτό και έμεινε εκεί. Αλλά κατακεράγνωσε τη συμμετοχή σε Eurovision, ρε η Ελένη. Τι, ότι. Οι περισσότεροι που έχουν πάει είναι νούμερα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Break. Διακοπή. Είπε για τα νούμερα, αλλά είπε πόσο πολύ του αρέσει το τραγούδι. Και ότι είναι ελληνικότατο και η συμμετοχή, μπράβο, τη στηρίζει. Μ' άρεσε να μιλήσω. Ναι, ρε παιδί μου, είπα ένα break, επειδή είπε την κατακεράβουσα. Ζήτησα ένα break. Ζήτησα ένα break. Στη Eurovision με αγγλικό στίχο. Κεφάλι μου, θα σου πει. Ναι, και θέλει να τα λέμε ελληνικά. Μίλησε και για τα φλερτ που δέχεται. Παρακαλώ. Στην πίστα πάνω δέχεται πολλά φλερτ. Καλά, γιατί απορρίσεις και γι' αυτό. Καθόλου. Αλλά παραμένει πιστός. Παραμένει πιστός και κοράνε στο κεφάλι του και ο ερωτισμός είναι πάντα δίπλα μας. Ελένη, Νότης ωραίος. Ζηλιάρης. Να το δω. Μιρέ μου, που έγραψε στο Twitter μαζέψουν Νότης. Πώς το δικαιολογεί. Δεν μπορεί να πει μαζέψουν νότι. Δηλαδή το συντακτικό είναι λανθασμένο. Μαζέψουν νότι. Έτσι έγραψε, μαζέψουν νότι. Στο Twitter, ναι. Μαζέψουν νότι. Twitter και εσύ. Ναι, κάτι τέτοιο. Μα είναι δυνατόν τώρα να καταπιάνομαι με τα πουλιά. Το Twitter δεν είναι πουλί, ο Twitter. Είναι, ο Twitter, ναι. Το φαντάζεσαι. Κατάλαβε τι συζητάμε, για πουλιά συζητάμε. Ναι. Εδώ ο κόσμος χάνεται και το πουλί. Πλάκα κάνουμε τώρα. Ο Αντώνης κάθισε και έγραψε. Έτσι αναμετάδωσαν. Μα είναι δυνατόν. Τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού, λοιπόν, αποσπούν την προσοχή των λαών με τέτοιου είδους διαδικασίες. Να μου πεις τώρα, είσαι εσύ κανένα σημαντικός τύπος που καταπιάνονται με σένα για να αποσπάσουν την προσοχή. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάνουν τη δουλίτσα τους. Οι γυναίκες σε βρίσκουν πολύ σεξι, εδώ και πολλά χρόνια. Εντάξει. Σε φλερτάρουν, τολμούν να σε φλερτάρουν. Ως εξώτερος. Σε βρίσκουν σεξι. Τολμούν να σε φλερτάρουν στο κέντρο. Τι βέβαια. Είσαι αυτό στο φλερτ. Ο ερωτισμός υπάρχει μέσα στη ζωή μας και είναι και πηγή έμπνευσης, έτσι. Τώρα, αν ενδίδεις στις προτάσεις, σε εισαγωγικά το προτάσεις, είναι άλλο παπαυαγγέλιο. Αλλά επιβάλλεται να υπάρχει, γιατί αυτό αναζωογονεί τον άνθρωπο. Ναι. Το να αισθάνεσαι δηλαδή ότι είσαι θελκτικός. Είναι όμορφο, δεν είναι. Ένιωσες ότι αυτό απειλεί το γάμος κάποια στιγμή? Όχι, βέβαια. Είσαι σύζυγος? Τι? Πώς το έπαιρνε όλο αυτό? 29 χρόνια μαζί είμαστε. Ο Νότης ως άντρας ζηλεύει? Βεβαίως και ζηλεύω. Εκτιτικός? Ανέκαθεν. Από παιδί. Είμαι εκτιτικός. Με σκηνές? Όχι. Το ζω μόνος μου. Το ζεις μόνος. Ναι. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τη Eurovision. Έτσι. Κάθε χρόνο και ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο η Ελλάδα έστειλε αποστολή, στέλνει άνθρωπο να τραγουδήσει. Για το τραγούδι έχουν πει τα χειρότερα φέτος. Γιατί? Πώς σου φαίνεται εσένα, δεν ξέρω. Μια χαρά τραγούδι είναι. Ένα τραγούδι, ναι. Σαν τα άλλα και με ιδιαιτερότητα, γιατί δεν είναι αυτό το η Αμερικανιά, α πούμε, τέλος πάντων, που προσπαθούν σ' όνει και καλά να μας κάνουν όλους Αμερικάνους, όλους Εγγλέζους. Ναι. Έχει τον ελληνικό τον λόγο, έχει μελωδία η οποία είναι βαλκανική, έτσι. Mm. Ο τρόπος που παίζουν το τραγούδι τα παιδιά είναι δικός μας, τέλος πάντων, της περιοχής μας. Πιστεύεις ότι το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision μπορεί να ξεχωρίσει φέτος? Γιατί όχι. Και υπομένω ωραία. Είναι ένα ωραίο τραγούδι. Ναι. Και ευχάριστο και χαρούμενο. Ναι. Και σαν εικόνα είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, σου είχαν κάνει ποτέ πρόταση να πας? Γιώργο μου, πώς να πάω να πούμε. Γιατί? Ποιος να μου κάνει πρόταση? Δηλαδή, έρθει, ξέρω εγώ. Μα τι να έρθει να μου κάνει πρόταση με να πάω στην Ευρωβιζιώνα? Τι με νούμερο? Θα πήγαινε. Να μου πεις τώρα είναι νούμερα οι άλλοι που πηγαίνουν, ναι. Mm. Οι περισσότεροι που έχουν πάει νούμερα ήταν. Τι ήταν, δεν ήταν? Ήταν. Τι ήταν? Γιατί το λες? Μα να φύγω εγώ τώρα από την πατρίδα μου να πάω να τραγουδήσω εγγλέζικα, πλάκα μου. Εντάξει, κάνει, δεν είμαι νούμερο. Τραγουδήσε. Τι, αγγλικά. Ναι. Δεν είμαι νούμερο που τραγουδά αγγλικά. Γιατί? Εγώ Έλληνα. Γιατί δεν τραγουδήσω αγγλικά? Ναι, αλλά βγήκε πρώτο. Τι σημασία έχει? Κατάλαβε. Τι σημασία έχει? Τίποτα. Μουσικά. Ναι. Είχε. Ο λόγος. Εντάξει, τουλάχιστον άγγιξε την Ευρώπη. Και. Mm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να αγγίξω την Ευρώπη με τι? Με ξένο. Ρε παιδιά, είπε μια άποψη που τη λένε πολλοί όμως. Αχ, ρε παιδιά. Τι άκρε, παιδιά. Τη λένε πολύ, δεν τη λέει μόνο Νότης. Εγώ είμαι τη άποψη πια του Θεοφάνους που λέει άσε τι προσωπικέ απόψει. Είναι μεγάλου διαμετρήματος τραγουδιστής, αλλά οι απόψει του τον τελευταίο καιρό με έχουν αφήσει άναυδη πραγματικά. Γιατί Νότης στα αγγλικά ο ίδιος υπογράφει.
Και δεν μπορείς να μου λες εμένα τώρα για ελληνικό. Και δεν κλείνεται. Και δεν κλείνεται. Στα αγγλικά, να για νότι, μένα, νότι. Για μένα, έχει δίκιο για τον ελληνικό στίχο, σαφώς, ότι είναι ωραίο. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι όπως τραγούδι αγγλικά είναι νούμερο. Γιατί σωστά. Το σημαίνει δεν το είπε έτσι.